Μία ερώτηση. Μπορεί ο κόσμος να κάνει υπομονή μια δεύτερη χρονιά σε ένα project με Ελληνόπουλα και να μην γίνει ούτε μπάλα είναι αυτή και τι πέμπτος ο ΠΑΟΚ τέταρτος και τα λοιπά και δεν βλέπετε και δεν θα έχει μανούρες. Ο κόσμος είναι όριμος μετά το double που λέει και ο Τάσος και μετά από κάποια κύπελα της κατακτήσης να μπορέσει να δεχτεί ένα project διαφορετικό. Βασίλη, αν βγουν ξεκάθαρα στο λέω γιατί παίρνω διαρκείας, έτσι, από είμαι 33, από 2,5 χρονών είμαι μέσα στο κήπεδο. Τίμια και ωραία, Αν βγουν ξεκάθαρα και πούν στον κόσμο ότι ξέρετε, θα πορευτούμε τώρα με αυτούς που έχουμε τα Ελληνόπουλα και δύο καλές μεταγραφές και θα δούμε, θα χτίσουμε πάνω σε αυτή τη χρονιά. Στο παιδό, μια ανατελεία, αδερφέ, μια ανατελεία, με συγχωρείς εδώ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω και την άποψή σου και τη δική σου και του Βασίλη. Αυτά που λέτε τώρα και που σου ρωτά ο Βασίλης, τα λέγαμε με δική πρωτοδικίου, Ζαγοράκη, Μπατατούδη, Γούμενο, προηγούμενο κτλ. Δεν μπορούμε να τα λέμε με τον Ιβά Σαββίδη, τον Μαρουλάτο. Με τον Ιβά Σαββίδη έχουμε πολύ υψηλότερες απαιτήσεις. Στα λόγια μου έρχεται ο Τάσος. Πολύ υψηλότερες απαιτήσεις. Αυτά τα λέγαμε με Ζαγοράκη, με Βρίζα, με δική πρωτοδικίου. Τάσο, σίγουρα, που είχαμε και τα χρέη στην πλάτη μας. Τώρα με τον Πάο Καθαρό, με τον Πάο Καθαρό να μην χρωστάει μισή δραχμή και τον Σαββίδη νούμερο 1500 μαρούλι στον κόσμο, δεν μπορεί να λέμε αυτά τα πράγματα. Ωραίος ρε, έτσι. Να σου πω και με Γούμενο, Μπατατούδη, Ζαγοράκη δεν είχαμε τόσα κύπελα. Είδαμε, δόξα τω Θεώ, αυτή τη δεκαετία είδαμε αρκετά κύπελα. Για μένα απλώς, για να γίνει καλύτερος ο ΠΑΟΚ και πιο ανταγωνιστικός τα επόμενα χρόνια, πρέπει να κάνουμε και εμείς κάπου υπομονή. Τέλος. Πέρα από αυτό που είπε ο Δήμος... Ακούστηκε σε εκπομπή. Ακούστηκε σε εκπομπή. Καλοκαιρινή, δεν πειράζει. Από ΠΑΟΞΥ λογικό, όχι πεταμένα μυαλά δεξιά και αριστερά, με επικοδομητικό διάλογο εδώ με τα παιδιά, ακούστηκε η λέξη υπομονή. Γράψτε λίγο την ημερομηνία σήμερα, πόσο, 5-4 του ξημερώνει Ιουνίου. Στον Παοξού μιλάς για υπομονή. Η λέξη υπομονή. Στον Παοξού και στον Αργιανό. Ακούστηκε η λέξη. Όχι, λέω, ακούστηκε. Μιλάς για υπομονή. Ακούστηκε η λέξη υπομονή. Ναι. Ξέρεις που να μιλάς για υπομονή. Όταν... Αυτά πες τα στους φίλους μας, στους Ολυμπιακούς, έτσι, που όταν μείναν, ξέρω εγώ, καμιά διετία χωρίς τίτλο, όπως φέτος που δεν πήραν τίτλο. Κάτσε ρε, έτσι, είναι δύσκολη διαχείριση στον Ολυμπιακό. Ακούω τώρα τον Παναθηναϊκό, είναι ας πούμε. Δύσκολη διαχείριση στον Ολυμπιακό χωρίς τίτλο. Στο ξαναλέω. Αυτό λέμε. Στο ξαναλέω. Και αυτό λέμε τον Παναθηναϊκό. Η λέξη υπομονή με Σαββίδη ακούστηκε σήμερα. Ναι. Και αυτή εδώ οι εβδομάδες. Και να είναι. Και... Μαρινάκη, υπομονή. Υπομονή. Εγώ είχα πει κάτι τα προηγούμενα χρόνια, πριν πολλά χρόνια. Ότι ο ΠΑΟΚ έχασε μια ευκαιρία να πάρει ίσως κάποια παραπάνω πρωταθλήματα με την ΑΕΚ εκτός μάχης και με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το χάλι. Πήρε δύο. Και με τον Άρη που επανήλθε εδώ και 5 χρόνια στις μεγάλες κατηγορίες. Έχασε χρόνια ο ΠΑΟΚ για πρωταθλήματα με τον Ιβάν Σαββίδη στο τιμόνι της ομάδας. Πήρε... Και τα έλεγα πολλά χρόνια πριν. Πήρε δύο τώρα που δυνάμωσε η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι νομοτελειακό ότι και αυτό θα επανέλθει. Ποιο τα δυσκολά. Πράγματα δυσκολεύουν σωστό, σωστό. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Πολύ θα είναι μεγάλη ο βαθμός δυσκολίας πλέον. Φίλε Μπίλη, ο ΠΑΟΚ τι να γνωστάει στο Σαββίδη. Ο Σαββίδης είναι ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ. Άλλο λέει. Σε περίπτωση που φύγει ο Σαββίδης, τι θα ζητήσει. Εκεί το πάει. Τι θα ζητήσει. Εκεί το πάει. Δηλαδή ο Σαββίδης σιγά λίγο. Θα ζητήσει αυτά που έδωσε για να ξεπαγώσει. Ένα λεπτό λίγο. Τι 12 εκατομμύρια θα ζητήσει. Δύο λεπτά κουβέντα είναι αυτό. Δύο λεπτά κουβέντα. Για πες. Ο Σαββίδης μόνο έβαλε λεφτά στον ΠΑΟΚ. Όχι. Δεν πήρε από τον ΠΑΟΚ λεφτά. Δεν κέρδισε επιχειρήσεις. Αυτά που γράφανε οι εφημερίδες. Ε? Ο Σαββίδης. Αν δεν ήταν. Μία ή άλλη είναι με τον ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν. Εγώ πιστεύω. Μία ή άλλη είναι. Είναι πολύ κερδισμένος. Ούτε μέσα είναι πολύ κερδισμένος από τον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, όχι. Εγώ λέω για τα πάντα. Είναι πολύ κερδισμένος. Βόμβα είναι αυτή. Αυτά τα μέσα και τα αυτά τα λένε για τα παιδάκια τα δεκάχρονα. Ο Σαββίδης έχει οικονομήσει εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ. Βόμβα είναι αυτό. Αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν είχε πάρει το 66% του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Δεν θα είχε πάρει τις εκτάσεις στην Χαλκιδική. Δεν θα είχε πάρει το Μακεδονία Παλάς. Δεν θα είχε πάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα είχε πάρει σε κάπου σουρωτές. Τι λέτε τώρα. Το Πόρτο Καράς 450 το πουλούσα, 270 το πήρε. 150 κέρδος μόνο. Δηλαδή, Τάσο, ερώτηση. Διακείας, ναι. Μπουτίκ, εισπράξεις, διαφημίσεις, Ευρώπες. Πωλήσεις. Δεν πήρε ο κύριος Σαββίδης λεφτά. Ναι. Καλά έκανε, χαλάλε του, να τα πάρει επί τρία.
Επιχειρηματίες είναι και πρέπει να κερδίζουν επιχειρηματίες δηλαδή, για να έχουν καλά τις ομάδες. Αλλά δηλαδή, να, μην, ναι. να μην τρώμε μόνο το αυτό. Ότι μην έχουν την εντύπωση ότι μόνο οι πρόεδροι βάζουν λεφτά. Παίρνουν και λεφτά. Και παίρνουν και πολλά λεφτά. Πάμε. Και πάλι, και πάλι. Που μπορεί, μην μπορεί να τα πούμε τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Χαίρετε. Όχι, εμείς τα λέμε. Όχι, όχι, κάτι το είπανε που δεν είναι και τόσο. Εμείς τα λέμε. Κάποιοι άλλοι που είναι στα payroll δεν τα λένε. Όχι. Έτσι. Όχι. Κάποιοι άλλοι που έχουν συμφέροντα από τον ΠΑΟΚ και φοβούνται μην χάσουν την επόμενη είδηση της ημέρας. Δεν τα λένε. Του Λουτσέσκου. Και πάνε και πατάνε τη γλώσσα του. Και εμείς μην χάσουν και καμιά κουβέντα. Παντρεύουν τα σάρια του και πατάνε τη γλώσσα του. Κουρασβέρ. Και επειδή εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, ξαναλέω τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ. Όταν θα γίνει μια συνέντευξη τύπου, ρωτήστε ρε. Δεν έχετε αρχή για να ρωτήστε. Δεν έχουνε. Γιατί ο Σαββίδης δεν έρχεται στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. Ένας αρχιδότος δεν υπάρχει από εσάς να το ρωτήστε. Τάσο. Τόσο κοτάρες είστε όλοι ρε. Δεν υπάρχει ένας με αρχίδια να πει γιατί ο Σαββίδης δεν έρχεται. Έλα εδώ ρε Κυρκύρ. Έλα εδώ ρε Καγκάτσι. Έλα εδώ μωρή Κοντζάρεβα. Γιατί δεν έρχεται ο Σαββίδης στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει. Τον κυνηγάνε, τον κυνηγάνε. Βγάλετε μια συνέντευξη τύπου. Ξεκαθαρίστε λίγο να ξέρει ο κόσμος τι να κάνει. Δώστε ένα στόχο, ένα πρόγραμμα. Μόνο ελάτε πάτε διαρκείας. Ελάτε σε συγκαλυτήρια. Μόνο να χρησιμοποιείτε τη δύναμη του κόσμου του ΠΑΟΚ. Να δίνετε και λόγο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πώς θα γίνει. Ρώτα 100 ΠΑΟΞΥΔΕΣ. Πού είναι ο Σαββίδης. Τι κανείς δεν ξέρει. Πώς θες να πάρω εγώ κύπελλο και πρωτάθλημα ρε. Με το Skype. Τα χίδια που θα πάρω με το Skype. Επιχειρηματίας φάντασμα είναι. Πλάκα κάνουμε. Με τις σάλτσες. Με το παιδάκι. Με τις σάλτσες. Με τις πορδές αυγά δεν βάφονται. Τέλος, απλά τα πράγματα. Έτσι. Εδώ Τάσο εδώ ρωτήσανε στη συνέντευξη μετά το τελικό. Γιατί το Λουτσέσκου, γιατί δεν, πούσε, δεν έβαλε στον Τάντας και τον, πώς το λένε, τον Σοάρες, πώς το λένε. Ο Φελίπε εδώ Σοάρες. Εδώ ρωτήσανε ρε, ένα πράγμα που το είδε όλη η Ελλάδα. Τα payroll που λες. Όλα αυτά τα έσχη τη δημοσιογραφία εδώ πέρα, τα payroll και όλοι οι εκπομπάρχε εδώ πέρα. Κάτσε να σε γαμάει ο Τίγρη! Να σε γαμάει ο Τίγρη τώρα, να βλέπει τον Τίγρη να σε πηδάει και να μην μπορεί να μιλήσει. Έτσι, και α είστε φιλαράκια. Πάμε. Ο Λουτσέσκου με τα σκυλιά του. Πάμε, καλημέρα. Από το 5 έπαιζε με 10 παίχτες η ΑΕΚ. Πραγματικά. Και σε έκανε κουδούνια! Έτσι το καταντήσατε τον ΠΑΟΚ, εσείς που είστε εκεί μέσα. Σε παρόμοιο τελικό. Στα γραφεία. Στα γραφεία. Εμείς με 10, οι άλλοι μας βάλαν 4. Στα γραφεία αυτοί όλοι. Σε παρόμοιο τελικό. Στα γραφεία. Στα γραφεία. Όταν μείναμε με 10 και σε πολύ αργότερο. Συγγνώμη, σε πολύ αργότερο. Βασιλάκολε. Φάγαμε 4. Και δεν μείναμε. Έλα, Πάμπλο, να μας σώσεις. Κουφάλες βολεμένε εκεί μέσα, μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει τα φράκα εκεί. Πού είναι πρόσωπο τύπου ρε της ΠΑΕΠΑΟΚ που έπρεπε να έχει 100 κιλά αρχίδια κύριε κύριε να μιλήσω να πάω στο μέρος άμα δεν πάρετε το κέμπ Σαββίδη κανείς δεν μιλάει βολεμένοι εκεί μέσα όλοι είχε 2 ευκαιρίες να παίξει στο UEFA να πάρει 10 εκατομμύρια ευρώ και τις χάσατε βγήκε ένας να λάβει την ευθύνη να μιλήσει να πει κύριε αποτύχαμε όλοι μας εδώ μέσα δεν μας αξίζει ο μισθός μας. Αλλά πώς θα βγει, αφού είναι βολεμένοι, κονομάνε. Εδώ δεν βγαίνει ο Σαββίδης που τους έχει υπαλλήλους και τους πληρώνει. Να τους πει κύριοι, δεύτερη χρονιά, τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει στην ομάδα, το κεφάλαιο που έχω και κάνω τις δαπάνες, δεν με αντιπροσωπεύεται. Υπάλληλοι σου είναι Σαββίδη. Αποτύχανε. Κράτος κάνει χρονιά. Να σε φέρουνε τους σκουαλιατά. Και να σου χρέωνε 3 εκατομμύρια. Και το Σάστρε να πω. Και το Σάστρε και να. Σάστρε. Κάτι ο Σάστρε έπαιξε το παιδί. Το κάτι έκανε. Το Φελίπε Σοάρες και λέω το Σάστρε. Και να του βάζει στη β' ομάδα. Και να σου φέρουν του κάργε. Οι κάργε. Άντε ρε κάντε καμιά δουλειά. Αυτά τα λέτε στα παιδάκια τα 20χρονα. 53 γίναμε. Από το 75 πάμε στην Τούμπα και το ξέρουμε τον Πάο. Δεν θέλω να πω τρέγια, αν μου επιτρέψει αγόρι μου. Ορίστε. Σαν Ηρακλάρα, εγώ και σαν Παοξίδης εσύ, τα λες τόσο σωστά. Δεν σου λέω ότι παλιά τα λέγεις λάθος, γιατί σε έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, μέσω ραπτό και αυτά. Αλλά συμφωνώ σε όλα. Δεν ξέρω ράπ εσύ. Εγώ θέλω άμα διαφωνούσεις να μιλήσεις. Τώρα μην μιλάς. Εντάξει. Πάμε γραμμή, πάμε. Ναι. Πάμε γραμμή. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Χαίρετε.
Γεια σου φίλε. Πάμε. Μακούς. Πάμε γρήγορα, πάμε, πάμε, σ' ακούμε. Έλα φίλε. Ακούγομαι. Αργά το πάρε. Ναι φίλε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς τους τρεις παοξίες. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στα τρία παιδιά που είναι εκεί του ΠΑΟ. Ναι. Ποιος φταίει ότι δεν έχει γίνει το γήπεδο? Τώρα. Αυτό είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα. Ποιος φταίει? Ένας-ένας. Α, ένας-ένας. Θα πει ο Δήμος πρώτα. Ένας-ένας, ναι. Το κράτος, η πολιτεία. Ωραία. Ούτως ή άλλως εσύ έχει απέναντι αυτή η πολιτεία. Δεν σε γουστάρει. Με κάλυψες. Με κάλυψες. Για μην τρώω χρόνο. Ναι. Κύριε Τρέγια. Και η πολιτική της Θεσσαλονίκης εγώ θα βάλω, που τους ψηφίζουμε. Τα γίδια. Και η φελή. Πολιτική η φελή. Της Θεσσαλονίκης. Είναι όλοι φελή. Εδώ στη Βουλγαρία είναι όλοι φελή. Για μένα. Επόμενο. Για μένα τον πρώτο λόγο έχει πολιτεία, αλλά σίγουρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρνει και ο μεγαλομέτωπος. Γιατί υπήρχε μία περίοδος που η πολιτεία ήταν υπέρ του στο να κάνει γήπεδο. Άργησε. Ναι. Άργησε. Εγώ αυτό εννοώ ότι φταίει. Άρχισε να πάρει αυτό. Για το γήπεδο. Για το γήπεδο, ναι. Έχω την αίσθηση ότι με όλη αυτή την καθυστέρηση και όλη αυτή την ιστορία, με το κλίμα που υπάρχει και με τον ίδιο τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να έρθει τρία χρόνια, σαν να ψιλοβολεύεται όλη αυτή η χρονοτριβή και η ίδια η διοίκηση. Έχω την αίσθηση. Δηλαδή, είναι καλό το άλοθη. Άργησαν οι άδειες το ένα και το άλλο, να περιμένουμε. Γι' αυτό θέλω να σου δεν πω. Είδα, δεν λόγο. Είδα υπό άλλες συνθήκες, με τα payroll που είπε πολύ σωστά πριν ο Τάσος, αν και όταν η διοίκηση να κάνει γήπεδο, θα μολούσε όλα αυτά τα σκυλιά και θα λέγανε μα σταματάει αυτός ο υπουργός, μα σταματάει μπράβο. Αυτό το ένα. Ένα λεπτό και οι δύο. Ένα λεπτό λίγο. Αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό και οι δύο. Ζητάμε από το Σαββίδι αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει το γήπεδο με 40% παραπάνω κόστος από ό,τι όταν το αποφάσισε να το κάνει, με πόλεμο στην Ουκρανία που είναι δεσμευμένες οι περιουσίες και δεν μπορούν, μισό λεπτό, δεν μπορούν να κινηθούν χρήματα με την άνεση που κινούταν παλαιότερα, έτσι, και ζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή να κάνει το γήπεδο Σαββίδης. Πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ αφελείς πρέπει να είμαστε. Ότι δεν δύναται για αυτό. Τι να δηλώσει, για αυτό το λόγο. Στο έχει δηλώσει όλος ο κόσμος. Υπάρχει εμπάργο στα ρώσικα κεφάλαια. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ωραία, ωραία. Να σου πω και κάτι άλλο. Λάθος μιλάω ρε Βασίλη. Λάθος μιλάω ρε Κώστα. Υπάρχει εμπάργο στα ρώσικα κεφάλαια. Δηλαδή και το 40%. Απλά, συγγνώμη λίγο, απλά. Πολύ σωστά τα λέει ο Τάσος. Πρέπει τότε να κάνει μια συνέντευξη τύπου, ναι. Η οποία να πει... Το είπαμε, το είπαμε Βασίλη, τα είπα πριν. Άμπρα. Τα είπα Άμπρα. Πριν. Αλλά πώς θα κάνει συνέντευξη τύπου. Απλά. Όταν έχει 20 κλήπτες δημοσιογράφους και το βλέπουν το παπάρι και τον κόλο μέρα νύχτα. Περίπου το ίδιο είπα. Ένας Ραυτόπουλος ήθελε δημοσιογράφος να είναι. Να πάει και να τα πει. Για μένα. Τρελός. Παλαβός. Αλλά τα λέει. Και εγώ δεν γουστάρω αυτά που λέει πολλές φορές κατά τη σοβαρή μου. Αλλά τα λέει. Κάποιοι άλλοι δεν τα λένε. Το 99,9% δεν τα λένε. Δυστυχώς. Και είναι κακό, παιδιά, για τις ομάδες μας. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο τύπος, γενικά, τα ΜΜΕ, να καλύπτουν τις αδυναμίες και τις ατασταλίες που γίνεται με τις ομάδες μας. Είναι πολύ κακό. Λοιπόν,